μας πείτε τη θέση σας σε τα χημικά. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα πιο πολύ αυτή τη στιγμή για τα χημικά. Ξέρουμε ότι το 2008... Τι εννοείτε για τα χημικά? Ξέρουμε ότι το 2008 ήσασταν νομαρχιακός σύμβουλος. Ο κύριος Μπεκλήτης μαζί με εσάς ήσασταν αντίθετοι με, με την εγκατάσταση των χημικών στους Αγίους Θεοδόρους. Σήμερα ερχόμαστε και βλέπουμε ότι έχει κάπως αλλάξει το σκηνικό. Ότι ο κύριος Μπεκλήτης θέλει ανάπτυξη στη περιοχή κτλ. Κτλ. Λοιπόν, να μιλήσω εγώ σαν Κατερίνα Φαρμά. Μάλιστα. Πράγματι, το 2008 ήμουν νομαρχιακή σύμβουλος και τότε είχε έρθει στο νομαρχιακό συμβούλιο να εισήγηση να γνωμοδοτήσουμε για την εγκατάσταση της εταιρείας Society Logistics στην περιοχή Σουσάκη, να κάνει αποθήκευση χημικών προς διακίνηση σε άλλες πόλεις κτλ. Λοιπόν, επειδή υπήρχε αντίθεση και από το Δήμο τότε Αγίων Θεοδόρων, εμείς ως και από την Ομαρχία. Όχι, ακούστε με. Και υπήρχε αντίθεση τότε από το Δήμο Αγίων Θεοδόρων, ο Δήμος δηλαδή είχε εκφράσει την αντίθεσή του. Εμείς είμαστε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Γνωμοδοτικό Όργανο. Η γνώμη μας ήταν να μην επιτραπεί να γίνει η εγκατάσταση των δεξαμενών αυτών για τη διακίνηση των χημικών, το 2008. Μάλιστα. Ξέρετε όμως πολύ καλά ότι αυτή η απόφαση ήταν απλά γνωμοδοτική. Δεν αποφασίζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο ποτέ, γιατί από εκεί και πέρα υπάρχουν νόμοι του κράτους. Ο νόμος λέει δηλαδή ότι ρωτάτε η τοπική κοινωνία και το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Ρωτηθήκατε λοιπόν, ρωτήθηκε ο Δήμος τότε, είπε όχι. Ρωτήθηκε και το Νομαρχιακό Συμβούλιο, εμείς επειδή ο Δήμος είχε πει όχι, είπαμε και εμείς όχι. Από εκεί και πέρα η εταιρεία αυτή προχώρησε βάσει των νόμων και συνέταξε περιβαλλοντική μελέτη, την υπέβαλε ως ορίζει ο νόμος στο Υπουργείο και βάσει των νόμων και εφόσον τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους που της έδωσε το Υπουργείο, και από ό,τι ξέρω υπάρχουν κάπου 90 περιβαλλοντικοί όροι τους οποίους υποχρεούται να τηρεί, πήρε άδεια για να εγκαταστήσει, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι και πήρε άδεια για να προχωρήσει στην επένδυση αυτή. Σήμερα η απόφαση αυτή έχει δοθεί και από ό,τι ξέρω και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Στατούλης, βάσει των νόμων της πολιτείας έπρεπε να προχωρήσει στο να δώσει αυτή την άδεια. Μπορείτε να κάνετε προσφυγή ο Δήμος Αγίων Θεοδόρων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτως ώστε να με επιχειρήματα σε τι αντιδρούμε, σε τι έχει κάνει λάθος μέχρι τώρα η επιχείρηση και να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εδώ ο κόσμος φωνάζει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά στο... Αυτό θα το πει κενά που στην περιβαλλοντική μελέτη, νομίζω ότι κανένας από εμάς δεν είναι αρμόδιος για να πει αν υπάρχουν κενά στην περιβαλλοντική μελέτη. Η περιβαλλοντική μελέτη ενεκρίθηκε από τους αρμόδιους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και βεβαίως υπέγραψαν τόσοι. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να το πούμε. Σας λέω ειλικρινά, εκείνο το οποίο θέλω είναι, εγώ επικοινώνησα με το Υπουργείο, έχω κάνει και σχετική ερώτηση, μου έχει στείλει την απάντηση και μου λέει ότι έχουν τηρηθεί οι νόμοι όπως ορίζονται. Σε αυτό, ως βουλευτής, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι όταν εγκατασταθούν, να πάνε οι επιθεωρητές περιβάλλοντος να δουν εάν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Και αν δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, τότε με την νομοθεσία κανονικά θα πρέπει να κλείσει η επιχείρηση. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή πραγματικά να πω ότι ισχύουν οι νόμοι του κράτους για κάποιες άλλες επιχειρήσεις και για αυτή την επιχείρηση δεν ισχύουν οι νόμοι του κράτους. Θέλω να είμαι απόλυτη. Μου επιτρέπετε, κύριε Φαρμάνη, όταν πήγαμε στον κύριο Τατούλη, αφού έγινε όλη η συζήτηση, στο τέλος είπε ότι θα στείλω το φάκελο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπως είπατε προηγουμένως, προκειμένου να αποφανθεί αν μπορώ να επαναξετάσω το θέμα. Να αποσύρω την υπογραφή μου ακριβώς αυτή τη βουβέντα. Να γνωμοδοτήσω γενικά.
Δηλαδή, αρνητικά ποιος, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ναι, της Βουλής. Δεν ξέρω για μια Επιτροπή Περιβάλλοντος και ερωτώ τώρα. Αυτή η Επιτροπή θα βγάλει απόφαση πριν την εγκατάσταση ή μετά την εγκατάσταση, και αν ξέρετε για αυτή την Επιτροπή. Μια και το συζητάμε τώρα για τα έτοιμα. Δεν υπάρχει τέτοια Επιτροπή που θα αποφανθεί. Η Επιτροπή της Βουλής είναι απλά γνωμοδοτική. Λέει τη γνώμη της για κάτι, όχι όμως σε τέτοια ζητήματα επιχειρηματικά. Λέει τη γνώμη της για γενικάτερα ζητήματα, δηλαδή που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, που έχουν να κάνουν με την ρύπανση του περιβάλλοντος, που έχουν να κάνουν με το θόρυβο, που έχουν να κάνουν με το αστικό περιβάλλον. Δεν είναι αρμόδια για αυτό. Υπάρχει άλλη επιτροπή εκτός από τις Βουλές? Δεν ξέρω. Για ποια επιτροπή μιλάει? Μήπως υπάρχει κάποια άλλη επιτροπή? Ο ίδιος είπε ότι πρότεινε, προχώρησε στη δημιουργία επιτροπής από τρία άτομα, η οποία θα επιληθεί του θέματος, δηλαδή θα προχωρήσει και θα δει με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αν τηρήθηκαν οι κανόνες και αν όλα αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του περιβαλλοντολογίου. Γιατί αυτό ήταν που είπε η κυρία Φαρμακή. Δηλαδή πρώτα να φτιάξουν τις εγκαταστάσεις και μετά θα κάνουν... Μετά την επίσκεψη δική μας, εκεί πάρτε και η απόφαση να δημιουργηθεί αυτή η επιτροπή από τον Τατούλη. Ναι. Και εμείς περιμένουμε τώρα. Και εμείς περιμένουμε. Γι' αυτό ρωτάω τώρα. Είναι πριν από την εγκατάσταση ή όπως είπατε θα γίνει αφού γίνει εγκατάσταση και μετά θα γίνει η... Η επιτροπή άμεσα είπε. Οι νόμοι του κράτους ισχύουν για όλους τους πολίτες. Κανένας δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά και δεν πρέπει να αντιμετωπίζει. Όχι, από την άποψη του Άπελ, είπατε εσείς ότι πρέπει να γίνει εφόσον εγκατασταθεί. Αυτό ξένησε λιγάκι ότι σας λέω. Είναι βασικό αυτό που μας λέτε τώρα, καταλάβατε. Εγώ, έτσι, με τις ερωτήσεις που έχω κάνει και τις απαντήσεις που έχω πάρει, η επιχείρηση έχει κάνει αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει βάσει των νόμων. Έχει πάρει όλες τις άδειες που προβλέπονται. Πώς να πω εγώ να μην εγκατασταθεί? Μάλιστα. Έχουμε κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν τελικά πολλά πράγματα. Δεν έχουν κλειδί. Τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, αν τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προσκομιστούν λοιπόν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί είναι το μόνο αρμόδιο πια για να γίνει προσφυγή. Έχει ασκηθεί ήδη. Και αν δεν έχει λοιπόν τηρηθεί ο νόμος, βεβαίως, θα καταπέσει. Θέλετε να σας θυμίσω περιπτώσεις τέτοιες που έχει γίνει προσφυγή και έχει καταπέσει, να σας θυμίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.